My name is Alan Wake. I'm a writer. Ο Stephen King έγραψε κάποτε ότι οι φιάλτες υπάρχουν εκτός λογικής και δεν υπάρχει καμιά διασκέδαση στις εξηγήσεις. Είναι αντίθετη προς την πίεση του φόβου. Σε μια ιστορία τρόμου, το θύμα συνεχίζει να ρωτάει γιατί, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει καμία εξήγηση και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Οι εφιάλτες και οι τρομακτικές εμπειρίες δεν ακολουθούν λογική και αποτελούν μια μορφή ανεξήγητου φαινομένου. Οι ήρωες μιας ιστορίας τρόμου συχνά ρωτούν γιατί συμβαίνουν αυτά τα φρικτά γεγονότα, αλλά η αφήγηση δεν παρέχει πάντα μια σαφή λύση. Η απουσία μιας λογικής εξήγησης ενισχύει την αίσθηση του μυστηρίου και προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανατριχίλα στον αναγνώστη. Η αντίληψη του μυστηρίου και του ανεξήγητου μπορεί να προκαλέσει ένα συνδυασμό συναισθημάτων όπως η αγωνία, ο φόβος, η περιέργεια και η απορία. Η ανάγκη να κατανοήσουμε και να βρούμε μια εξήγηση για κάτι που φαίνεται παράξενο και μυστηριώδες μπορεί να κινητοποιήσει το νου μας και να μας καταναλώσει σε ένα εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης, γνώσης και αναπαραστάσεων. Κατά τη διάρκεια του εφιάλτη βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον γεμάτο ανεξήγητες και μυστηριώδεις καταστάσεις και μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα αποσύνδεσης από την πραγματικότητα, καθώς βρίσκεστε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες και περίεργες καταστάσεις που δεν μπορείτε να εξηγήσετε. Οι κανόνες λογικής και της πραγματικότητας φαίνονται να νερούνται και αυτό δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας. Ενώ φιάλτης εξελίζεται, προσπαθείτε να βρείτε εξηγήσεις για τα ανεξήγητα γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτή η αναζήτηση για απαντήσεις και κατανόηση μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα αγωνίας και απόγνωσης, καθώς οι απαντήσεις φαίνεται να είναι προσβάσιμες, αλλά παραμένουν εκτός του υποσυνείδητού σας. Αυτό λοιπόν είναι το Alan Wake. Ή μήπως τελικά ήταν ωκεανός. It's not a lake. It's an ocean. Ο Alan Wake γεννήθηκε το 1978 χωρίς να ξέρει ποιος ήταν ο πατέρας του. Από τότε που γεννήθηκε έπασχε από μια σπάνια αρρώστια που τον έκανε υπερβολικά ευαίσθητο στο φως. Αυτή η κατάσταση θα άλλαζε όταν θα γινόταν 7 ετών. Μέχρι τότε φοβόταν το σκοτάδι και η μητέρα του του έδωσε ένα παλιό διακόπτη φωτός που τον ονόμασε Clicker. Του είπε ότι το Clicker είχε τη δύναμη να εξορίσει το σκοτάδι και ότι ήταν ένα δώρο από τον πατέρα του Alan. Από εκείνη τη στιγμή, ο Alan δεν φοβόταν πλέον το σκοτάδι και κράτησε το Clicker μαζί του. Και εδώ είναι το περίεργο της υπόθεσης. Ο Alan αργότερα θα μάθαινε ότι αυτά τα γεγονότα είχαν γραφτεί στην πραγματικότητα από τον ποιητή Thomas Zane, υπονοώντας πιθανώς ότι ο ίδιος ο Zane δημιούργησε τον Alan. Αλλά ας μιλήσουμε για τον Zane αργότερα. Ο Alan έγινε κολλητός με τον Barry Wheeler από μικρή ηλικία, με τους γιο τους να προκαλούν συχνά προβλήματα. Συνήθως ο Alan ήταν αυτός που τα δημιουργούσε, με τον Barry να τους σώζει. Η φιλία τους θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια και ο Barry θα γινόταν ο ατζέντης του και αυτός που θα τον βοηθούσε σε αρκετές δύσκολες στιγμές της ζωής του. Στην εφηβική του ηλικία γνωρίζει το έργο του Stephen King και ήταν αυτός που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Πριν γίνει συγγραφέας, ο Alan ασχολιόταν με διάφορες δουλειές για να πάρει έμπνευση για τις ιστορίες του. Όταν δούλευε ως νυχτερινός φύλακας, γνωρίζει τη γυναίκα του την Alice. Το πρώτο διήγημα του Alan με τίτλο Errand Boy δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dark Vision το 1996, όταν ο Alan ήταν μόλις 18 χρονών. Όπως παρατήρησε ο Clay Stewart στο βιβλίο The Alan Wake Files, το διήγημα περιείχε πολλά μοτίβα που αργότερα θα γίνουν χαρακτηριστικά της γραφής του Wake, όπως την έλλειψη πατρικών προσώπων και ενός αγώνα ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Ο φάρος που εμφανίστηκε σε αυτήν την ιστορία
θα είχε καταλυτικό ρόλο στη ζωή του Alan Wake. 2 χρόνια αργότερα, το 1998, ο Alan θα μπλέξει με τον νόμο για δημόσια μέθη και επίθεση, αλλά θα καταφέρει να αποφύγει τη φυλακή. Μετά από κάποιο διάστημα, ο Barry βοηθά τον Alan να βρει δουλειά ως συγγραφέας για την τηλεοπτική σειρά Night Springs. Ένα από τα πρώτα σενάρια που έγραψε ο Alan για να κάνει ακρόαση για τη σειρά απεικονίζει μια μυστική οργάνωση, το Night Springs, που ερευνά μια παράλληλη διάσταση. Ο Alan έγραψε αρκετά επεισόδια για τη σειρά και αυτό σημάδεψε την αρχή της καριέρας του ως συγγραφέας. Το όνομα του Alan έγινε γνωστό διεθνώς όταν έγραψε το πρώτο μέρος της σειράς των αστυνομικών thriller Alex Casey. Ο Alan έγραψε άλλα 5 βιβλία με τον Alex Casey τα επόμενα 7 χρόνια, τα οποία έγιναν όλα best sellers. Ο Barry τότε έγινε πράκτορας του Alan και τον βοήθησε στην επιτυχία του. Αλλά το ποιος ήταν ο Alex Casey έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αρκετοί το γνωρίζουν ως Max Payne. Dylan Faden στο Control δήλωσε το εξής. I was in a dark place and there was a dark man there. His name was Mr. Door and he told me that there are many worlds side by side on top of each other, some inside of others. In one world there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Οπότε υπάρχει μια τεράστια υπόνοια ότι ο Alan Wake ήταν αυτός που δημιούργησε το θρυλικό αστυνομικό Max Payne. Μετά από λίγο καιρό, ο Alan παντρεύθηκε την Alice, η οποία έγινε αρκετά γνωστή φωτογράφος και οι δυο τους ζούσαν σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Μετά τη δημοσίευση του τελευταίου βιβλίου της σειράς Alex Casey, The Sudden Stop, ο Alan αντιμετώπισε ξαφνικά μια απέραντη πίεση. Ένιωθε τελείως ανίκανος να γράψει έστω και μία λέξη για πολλά χρόνια. Ανησυχώντας για το σύζυγό της, η Alice διάβασε ένα βιβλίο για προβληματικούς καλλιτέχνες με όνομα «Το δίλημα του δημιουργού». Το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί από τον Dr. Emil Hartman. Θέλοντας να βοηθήσει τον Alan να συνέλθει από την καλλιτεχνική του αδράνεια, η Alice τον πήγε διακοπές στην ιδυλιακή πόλη Bright Falls στην Ουάσιγκτον, ελπίζοντας κρυφά να γράψει όσο ήταν εκεί και επίσης να συναντηθεί με τον Dr. Hartman για μια θεραπεία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το Alan Wake. Ο Alan ονειρεύεται ότι οδηγάει μέχρι που χτυπάει κάποιον άγνωστο. Στη συνέχεια, όταν βγαίνει από το αμάξι του, αυτός ο άγνωστος έχει εξαφανιστεί. Καθώς ο Alan ξεκινάει για να πάει στο πιο κοντινό φάρο, κάτι σκιώδεις φιγούρες του κάνουν επίθεση. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama. You're in this story now. Αυτές οι σκιώδεις φιγούρες ονομάζονται Taken. Οι Taken λοιπόν είναι εν ολίγης τα απομεινάρια των ανθρώπων που κατέχονται πλήρως από τη σκοτεινή παρουσία. Είναι ουσιαστικά μαριονέτες που υπάρχουν μόνο για να πολεμήσουν και να υπηρετήσουν τη σκοτεινή παρουσία. Δεν μπορούν να σωθούν και πρέπει να αποφευθούν ή να σκοτωθούν. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι Taken που κυμαίνονται από σμήνι πουλιών, ανθρώπους μέχρι και poltergeist. Οι Taken διαθέτουν περιορισμένη νοημοσύνη και δεν φαίνεται να συντονίζουν τις επιθέσεις τους ως ομάδες. Πολεμούν χωρίς έλεος και η μόνη τους αδυναμία είναι το φως. Παραδόξως, οι Taken τείνουν να απαγγέλουν μπερδεμένες και περιστασιακές λέξεις από τις προηγούμενες τους ζωές.
αλλά αυτές δεν βγάζουν σχεδόν ποτέ κανένα νόημα. Καθώς ο Άλαν προσπαθεί να αποφύγει τους Τέικεν, ξεκινάει ένας ανεμοστρόβιλος, μέχρι που βρίσκει τον Clay Stewart. Αυτός με τη σειρά του τον διατάζει να προφυλαχτεί μέσα στο σπίτι. Τότε, ο Alan Wake βλέπει να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του ο Clay Stewart από έναν Taken. Ποιος ήταν όμως ο Clay Stewart που βοήθησε τον Alan Wake? Ο Clay Stewart ήταν ένας χαρούμενος οικογενειάρχης, μέχρι που μία μέρα άρχισε να βλέπει φιάλτες. Μέσα σε αυτούς τους φιάλτες θα έτρεχε μέσα στο δάσος του Bright Falls κυνηγημένος από τους Taken. Στα όνειρά του θα συναντούσε πάντα έναν άντρα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τον Alan Wake. Οι δυο τους θα πάλευαν μέσα στο όνειρο και θα προσπαθούσαν να επιβιώσουν, αλλά πάντα στο τέλος θα σκοτωνόντουσαν και εκεί ξυπνούσε ο Clay. Ο Clay τότε άρχισε να έχει αιμονή με τον άντρα στα όνειρά του και ψάχνε παντού για αυτόν. Τόση αιμονή που άφησε τη γυναίκα του και τον γιο του για να τον βρει. Τότε λοιπόν βρήκε μία σύνδεση με τον άντρα στα όνειρά του που ήταν ο Alan Wake. Ο Clay, αφού μελέτησε τα πάντα γύρω από τον Alan, ταξίδεψε στο Bright Falls ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Alan Wake. Εκεί διεξήγαγε μία έρευνα και τη γνωρίζουμε σήμερα ως Alan Wake Files. Πίσω στον εφιάλτη του Alan Wake λοιπόν, που βρίσκεται εγκλωβισμένο στην καλύβα και έχει πληγωθεί βαριά, τότε εμφανίζεται ένας αυστηρό φως που του λέει «Ακολούθα το φως». Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Μαζί με τη βοήθεια της φωτεινής παρουσίας καταφέρνει να φτάσει στο φάρο. Τότε κάτι μυστηριώδες επιτίθεται στον πρωταγωνιστή μας και εκείνη τη στιγμή τον ξυπνάει η γυναίκα του. Ο Άλαν και η Άλις φτάνουν στην δηλιακή μικρή πόλη Bright Falls. Το ζευγάρι καλωσορίζεται από τους φιλικούς κατοίκους της πόλης, τον Bat Main, που είναι τοπικός ραδιοφωνικός παραγωγός, πριν κατευθυνθούν στο Oh Dear Dinner για να παραλάβουν το κλειδί της καμπίνας τους από τον Carl Stacky. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Στο εστιατόριο, τον Άλαν τον υποδέχεται μία σερβιτόρα, η Rose Marigold, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρα του Άλαν, καθώς και ο Ράστη, ο τοπικός ranger του Εθνικού Πάρκου Elderwood και οι Anderson Brothers, μέλη του συγκροτήματος Old Gods of Asgard. Ο Άλαν κατευθύνεται προς το πίσω μέρος του μαγαζιού για να βρει τον Carl Stacky, ο οποίος πρόκειται να του δώσει το κλειδί για το πού θα μείνει αυτός και οι άλλες. Ο διάδρομος όμως είναι εντελώς σκοτεινός. Τότε η Cynthia Weaver, μία ηλικιωμένη γυναίκα που σφίγγει ένα φανάρι, τον προειδοποιεί για το σκοτάδι. Ο Άλαν συνεχίζει παρά τις προειδοποιήσεις στο διάδρομο και χτυπά την πόρτα του αδρικού μπάνιου και μετά από καμία απάντηση μία μαυροφορεμένη γυναίκα εμφανίζεται. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. Αμέσως μετά την αναχώρησή τους, ο Carl Stacky
βγαίνει και τους φωνάζει ότι ξέχασαν το κλειδί τους. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Και εδώ αρχίζει το πραγματικό mindfuck του Alan Wake. Πριν προχωρήσουμε στην ιστορία, θέλω να αναλύσω τι είναι η φωτεινή και η σκοτεινή παρουσία και ποια είναι αυτή η μαυροφορεμένη γυναίκα για να γίνει η ιστορία πιο κατανοητή. Η σκοτεινή παρουσία είναι μια κακόβουλη υπερφυσική δύναμη που υπάρχει μέσα στο Dark Place. Το Dark Place είναι μια σουρεαλιστική εναλλακτική διάσταση όπου τα έργα τέχνης μπορούν να επηρεάσουν και να ξαναγράψουν την πραγματικότητα. Η Cauldron Lake λειτουργεί σαν μπύλη για να μπει κάποιος στο Dark Place. Η φωτεινή παρουσία είναι μια μυστηριώδης υπερφυσική οντότητα που προέρχεται από την εναλλακτική διάσταση που είναι γνωστή ως Dark Place. Λαμβάνοντας τη μορφή του Thomas Zane, η φωτεινή παρουσία καθοδηγεί τον Alan στη μάχη του ενάντια της σκοτεινής παρουσίας. Ποιος είναι όμως ο Thomas Zane που αναφέρεται συχνά στο παιχνίδι? Ο Thomas Zane ήταν ένας γνωστός ποιητής. Η μούσα του και η ρωμένη του ήταν η Barbara Jagger, την οποία τη γνωρίζουμε ως μαυροφορεμένη γυναίκα. Ένα πρωί λοιπόν η Μπάρμπαρα πήγε να κολυμπήσει και πνίγηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ο Έμιλ Χάρτμαν έπεισε λοιπόν το Thomas Zane να γράψει ένα αφήγημα που θα έφερνε πίσω στη ζωή την ερωμένη του, χρησιμοποιώντας την υπερφυσική δύναμη της λίμνης για να μετατρέψει τη μυθοπλασία σε πραγματικότητα. Ο Thomas Zane τα κατάφερε να επαναφέρει τη γυναίκα στη ζωή με ένα τίμημα. Η Μπάρμπαρα επέστρεψε, όμως το σώμα της είχε καταληφθεί από τη σκοτεινή παρουσία. Όταν συνειδητοποίησε ότι η Μπάρμπαρα που ζούσε μαζί του δεν ήταν αυτή που αγάπησε, της έκοψε την καρδιά βρίσκοντας μόνο σκοτάδι μέσα της. Ο Thomas Zane είχε μετανιώσει για τις πράξεις του και αποφάσισε να διορθώσει ό,τι κακό προκάλεσε. Χρησιμοποίησε για ακόμα μια φορά τη δύναμη της λίμνης για να ξαναγράψει για τον εαυτό του, το νησί και φυσικά ό,τι τους περιέβαλε. Ωστόσο, Zane έγραψε επίσης ότι όσα υπάρχοντά του θα είχαν απομείνει θα παρέμεναν στον πραγματικό κόσμο. Χρησιμοποίησε τη δύναμη της λίμνης για να γράψει για ένα χαρακτήρα που ονομάζεται Alan Wake, ο οποίος κάποια μέρα θα ερχόταν στο Cauldron Lake και θα νικούσε τη σκοτεινή παρουσία χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη φωτός που ονομάζεται Clicker, εμποτισμένος με μαζική δύναμη. Ο Zane έγραψε ότι ο Alan είχε φιάλτες και φοβόταν το σκοτάδι ως παιδί. Όπως ανέφερα στην αρχή, η μητέρα του Alan Wake, για να το βοηθήσει να ξεπεράσει το φόβο του, του έδωσε το Clicker, προσποιούμενη ότι ήταν μαγικό και μπορούσε να νικήσει το σκοτάδι. Με λίγα λόγια, ο Thomas Zane έγραψε μια ιστορία με πρωταγωνιστές τον εαυτό του και ένα μελλοντικό συγγραφέα με το όνομα Alan Wake. Και σε εκείνη την ιστορία, ο Alan Wake έγραφε μια ιστορία για τον ίδιο και τον Thomas Zane. Έτσι λοιπόν, ο Thomas Zane γράφει την ιστορία του Alan, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον Alan να γράφει μια ιστορία μέσα σε αυτή την ιστορία. Είναι μια είδους μεταπροσπάθεια στην οποία και οι δύο γράφουν τα γεγονότα. Ο Zane είναι πιο ισχυρός, γιατί έγραψε την πρωτότυπη ιστορία, ενώ ο Alan εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να γράφει την ιστορία μέσα στην ιστορία. Με άλλα λόγια, υπάρχουν τρία επίπεδα. Ιστορία του Zane, ιστορία του Alan και αυτή που ζούμε στο Alan Wake. Ο Zane, αφού έγραψε για τον Alan Wake, φόρησε τη στολή κατάδυσής του, πήρε τη δαιμονισμένη Μπάρμπαρα και πήδηξε στη λίμνη, βουτώντας βαθιά το υπερδιάστατο σκοτεινό τόπο κάτω από αυτήν. Ο Zane θυσίασε το δικό του ανθρώπινο σώμα στη φωτεινή παρουσία. Αυτή με τη σειρά της και τη σκοτεινή παρουσία ανέβηκαν στην επιφάνεια της λίμνης για να συνεχίσουν τη σύγκρουσή τους. Τα πνεύματα του Thomas και της Μπάρμπαρα, εν τω μεταξύ, κατέβηκαν όλο και πιο βαθιά στο Dark Place, όπου ο Zane απήγγειλε ένα τελευταίο ποίημα. Με αυτό το ποίημα λοιπόν δημιούργησε ένα νέο σύμπαν, όπου ο ίδιος και η Μπάρμπαρα συνέχισαν να ζουν ευτυχισμένοι για πάντα. Ξανά πίσω στην κεντρική ιστορία, όπου το ζευγάρι φτάνει στο σπίτι που θα μέναν. Αργότερα, εκείνο το απόγευμα,
θα διαπλεκτιστούν γιατί η Alice αγοράζει τον Alan μία γραφομηχανή για να γράψει όσο θα βρίσκονται στο Brightford. Surprise! Alice, what is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out! There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now you want to get me committed? No! It's not like that! That's not... Alan? Alan? Ο Alan βγαίνει θυμωμένος από το σπίτι, γνωρίζοντας ότι η γυναίκα του δεν θα τον ακολουθήσει, καθώς φοβάται το σκοτάδι. Ενώ στέκεται στη γέφυρα που οδηγεί στο σπίτι, το ρεύμα κόβεται και ο Alan ακούει την Alice να ουρλιάζει το όνομά του. Alice? Στο άκουσμα της κραυγής, ο Alan τρέχει πίσω στο σπίτι για να διαπιστώσει ότι η Alice έπεσε στη λίμνη και βουτάει πίσω της. Ξαφνικά, ο Alan Wake ξυπνά στο αυτοκίνητό του, με το κεφάλι του να αιμορραγεί εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος. Ο Alan μπερδεύεται ως προς το πώς έφτασε εκεί, αλλά αποφασίζει ότι πρέπει να κατευθυνθεί προς το πλησιέστερο βεζινάδικο για να τηλεφωνήσει για βοήθεια. Δυστυχώς όμως, το βεζινάδικο δεν βρίσκεται σε ευθεία διαδρομή από τον τόπο του ατυχήματος, οπότε αρχίζει να διασχίζει το δάσος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Alan συναντά μερικές χειρογράφες σελίδες. Η πρώτη σελίδα γράφει Departure, το οποίο ήταν ένα βιβλίο που ο Alan επρόκειται να γράψει, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ. Η επόμενη σελίδα περιγράφει τον πρωταγωνιστή ιστορίας να δέχεται επίθεση από έναν δολοφόνο με τσεκούρι στο δάσος τη νύχτα. Λίγο μετά την έβρεση των σελίδων, ο Alan συναντά τον Carl Stike. Ο Alan του ζητάει βοήθεια, αλλά συνειδητοποιεί ότι ο Stike έχει γίνει σκοτεινή παρουσία. Carl Stike, to meet you, non-refundable reservation deposit required. Αφού σκοτώσει τον Carl Stike, ο Alan φτάνει στο βεζινάδικο. Στον δρόμο του παρατηρεί μια πινακίδα που έχει την ημερομηνία και συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που πήδηξε στη λίμνη για να σώσει την Alice. Τότε καλεί την αστυνομία και περιμένει την άφηξή τους. Η σερίφης Sarah Breaker θα φτάσει στο βεζινάδικο και ο Alan της λέει ότι η σύζυγός του χάθηκε στο σπίτι στη λίμνη Κάλντρον. Σαστισμένη, ενημερώνει τον πρωταγωνιστή μας ότι δεν υπάρχει σπίτι στη λίμνη Κάλντρον. Στη συνέχεια, η σερίφης ρωτά αν ο Alan έχει δει τον Carl Stike, τον ιδιοκτήτη του βεζινάδικου, αλλά ο Alan της λέει ψέματα και να κρατήσει την προσοχή στην εξαφανισμένη γυναίκα του. Στη συνέχεια, η Breaker οδηγεί τον Alan στη λίμνη για να του δείξει ότι δεν υπάρχει καμπίνα ή κάποιο νησί, και προς μεγάλη φρίκη του Alan, είχε δίκιο. Το δεύτερο επεισόδιο ξεκινάει με ένα flashback. Δείχνει τον Alan με την Alice στο διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη 3 χρόνια πριν τα γεγονότα του παιχνιδιού, μέχρι που υπάρχει διακοπή ρεύματος και βλέπουμε ξανά τη φοβία της Alice για το σκοτάδι. Ο Alan της δείχνει το clicker και τη εξιστορεί που του το έδωσε η μητέρα του για να διώχνει τα τέρατα από το σκοτάδι όταν ήταν μικρός. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. Στο σήμερα, λοιπόν, ένας γιατρός έχει επιδέσει το τραύμα του Alan που είχε στο κεφάλι. Στη συνέχεια, του ζητά να μιλήσει στη σερίφη για το τι του συνέβη και για την εξαφανισμένη του σύζυγο. Αφού ανακρίνεται από τη σερίφη, ο Alan λαμβάνει μία κλίση όπου στην αρχή ακούει τη γυναίκα του, αλλά συνέχεια του μιλάει ένας άντρας
που του λέει ότι έχει απαγάγει τη γυναίκα του, την Alice, και ότι θα τον συναντήσει στο Lover's Peak στο Εθνικό Πάρκο Elderwood. Στη συνέχεια, ο Alan συναντά τον Emil Hartman, που τον προσκαλεί να μείνει στο Cauldron Lake Lodge. Ο Alan, θυμωμένος από την επίσκεψή του, χτυπάει τον Emil στη μύτη. Ο Emil Hartman δεν ήταν κάποιος τυχαίος γιατρός. Ήταν ο ίδιος ο βοηθός του Thomas Zane και αυτός που τον έπεισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της Cauldron Lake για να φέρει πίσω την αγαπημένη του. Ο Hartman συνέχισε να μελετά τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο Bright Falls, μετατρέποντας τελικά το Cauldron Lake Lodge σε κλινική με δίθε σκοπό να βοηθήσει τους βασανισμένους καλλιτέχνες να αναρρώσουν από προβλήματα ψυχικής υγείας. Όσο καιρό βρισκόταν στο Bright Falls, είχε γράψει δύο βιβλία. Το πρώτο με τίτλο Creative Flow. Το πιο πρόσφατο του βιβλίο ήταν το The Creator's Dilemma. Περιέγραφε τις ανορθόδοξες μεθόδους του και ισχυρίστηκε ότι η θεραπεία στο Cauldron Lake Lodge ήταν η μόνη βιώσιμη επιλογή για τους βασανισμένους καλλιτέχνες να συνέλθουν από τα διλήμματά τους. Στην πραγματικότητα, το οίκημα του Hartman ήταν ένα πεδίο δοκιμών στο οποίο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τους καλλιτέχνες ως υποκείμενα για να χειραγωγήσουν την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την Cauldron Lake. Ο ατζέντης και συνάμα κολλητός του Alan Wake, Barry Wheeler, εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν μπορεί να τον βρει στο τηλέφωνο εδώ και μία εβδομάδα. Ο Alan και ο Barry φεύγουν από το τμήμα και κατευθύνονται προς το Εθνικό Πάρκο Elderwood για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Στο δρόμο, ο Alan εξηγεί στον Barry τι συνέβη και αυτός με τη σειρά του δεν τον πιστεύει. Όταν φτάνουν στο Elderwood, τους υποδέχεται η Rose. Στη συνέχεια, ο Alan συναντά τον Rusty, τον ευγενικό Ranger, το οποίο γνώρισε νωρίτερα στο δείπνο και παίρνει τα κλειδιά του σπιτιού που πρόκειται να μείνουν. Το ίδιο βράδυ, ο Alan λέει στον Barry ότι πρόκειται να συναντήσει τον απαγωγέα στο δάσος και ο Barry του λέει αμέσως ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Ο Barry μένει πίσω, ενώ ο Alan Wake ξεκινάει να βρει τον απαγωγέα. Φτάνοντας στο χώρο της υποδοχής του Elderwood, συναντά περίεργους θορύβους, όπως κραυγές και πυροβολισμούς. Σύντομα, βρίσκεται τον Rusty στο τοίχο με το πόδι του σπασμένο. Ο Rusty εξηγεί πως τα γεγονότα που μόλις βιώνει ήταν ακριβώς όπως τη σελίδα που βρήκε και διάβασε πρόσφατα. Λέει στον Alan να πάει στο κουτί ασφαλειών για να βοηθήσει να ανάψουν τα φώτα. Ο Alan τότε βρίσκεται το κουτί ασφαλειών κατεστραμμένο με ένα τσεκούρι. Τότε θα ακούσει ουλιαχτά από τον Rusty και όταν επιστρέφει κοντά του βρίσκει το σώμα του να έχει χαθεί, όπου λίγες στιγμές αργότερα ανακαλύπτει ότι ο Rusty έχει μετατραπεί σε Taken. Αφού αναγκάστηκε να σκοτώσει τον Rusty που είχε γίνει Taken, συνεχίζει μέχρι το Lover's Peak. Εκεί ο Alan συναντά τον απαγωγέα. Ο απαγωγέας δίνει στον Alan μερικές φωτοβολίδες και του λέει να κρατήσει μακριά τα Taken, ενώ ο απαγωγέας πυροβολεί εναντίον τους. Αφού καταφέρουν να επιζήσουν, ο απαγωγέας απαιτεί ολόκληρο το χειρόγραφο, διαφορετικά θα κάνει κακό στη γυναίκα του. Οι δυο του τσακώνονται και καταλήγουν να πέφτουν από την άκρη ενός γκρεμού, αν και κανένας από τους δυο τους δεν τραυματίζεται σοβαρά. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. Στη συνέχεια ο Alan σηκώνει το όπλο, αλλά ο απαγωγέας κατάφερε να διαφύγει. Το όνομα του απαγωγέα λοιπόν είναι Ben Mott και το συναντάμε για πρώτη φορά στο ferry boat για το Bridge Fall. Ο Ben Mott θεωρείται από πολλούς ως ψυχικά ασταθής, αφού καταδικάστηκε για παράνομη κατοχή όπλων. Για τον Mott γνωρίζουμε μόνο ότι εργαζόταν για τον Emil Hartman στο Cauldron Lake Lodge. Ο Alan στη συνέχεια λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον Barry, ο οποίος του είπε ότι όλα τα φώτα έχουν σβήσει και ότι τα πουλιά έχουν κυριολεκτικά τρελαθεί. Μετά από λίγο, ο Ben Mott τηλεφωνεί στον Alan και
και λέει ότι έχει 2 ημέρες για να του δώσει ολόκληρο το χειρόγραφο στο παλιό ανθρακοριχείο Bright Falls. Διαφορετικά, η γυναίκα του θα πεθάνει. Ο Άλαν επιστρέφει στην καμπίνα και βρίσκει πουλιά παντού, τα οποία καταφέρνει να καταπολεμήσει. Αφού έσωσε τον Μπάρετ τα πουλιά, ο Άλαν τον στέλνει στην πόλη για να δει αν κάποιος γνωρίζει τον απαγωγέα. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Άλαν κάθεται σε ένα γραφείο και προσπαθεί να γράψει το υπόλοιπο χειρόγραφο, αλλά η καλλιτεχνική του αδράνεια συνεχίζεται. Αργότερα, ο Μπάρι λαμβάνει μία κλίση από τη Ρόουζ, τη σερβιτόρα και νούμερο 1 θαυμάστρια του Άλαν. Η Ρόουζ λέει στον Μπάρι ότι έχει τις υπόλοιπες σελίδες. Καθώς τελειώνει η κλίση, η κάμερα δείχνει τη Ρόουζ που στέκεται σαν ζόμπι στο σκοτάδι και αποκαλύπτεται η μαυροφορεμένη γυναίκα. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Odeon Diner. Good girl. Ο Άλαν και ο Μπάρι κατευθύνονται για να βρουν τη Ρόουζ, όπου τους συναντά ένας άντρας που ονομάζεται Πολ Ράντολφ. Καθώς πηγαίνει προς το τρέιλερ της Ρόουζ, ο Άλαν λαμβάνει μια κλίση από τη Σερίφη Μπρέικερ ότι ένας πράκτορας του FBI θα ήθελε να του κάνει κάποιες ερωτήσεις. Τότε ο Μπάρι εξηγεί πως έμαθε πρόσφατα ότι υπάρχουν κάποιες ιστορίες στο Bright Falls που περιβάλλουν έναν άνδρα ονόματι Thomas Zane και Barbara Jagger, οι οποίοι φαινομενικά πέθαναν τη δεκαετία του 70, κάτω από περίεργες συνθήκες. Φτάνουν στο τρέιλερ της Ρόουζ για να πάρουν στα χέρια τους το χειρόγραφο, αλλά τελικά πέφτουν και οι δύο ανέστητοι από τον καφέ που ήπιαν. Ενώ κοιμάται, ο Άλαν βλέπει οράματα ενός άνδρα με στολή κατάδυσης, που του λέει να ανάψει τα φώτα. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it, you must turn the lights on. I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Συνειδητοποιεί ότι έχει μόνο 12 ώρες για να παραδώσει το χειρόγραφο. Ο Μπάρι κοιμάται ακόμα και ο Άλαν αποφασίζει να φύγει. Καθώς φεύγει, έρχεται αντιμέτωπος με τον πράκτορα του FBI, Nightingale, ο οποίος είναι οπλισμένος και αρκετά καχύποπτος με τον πρωταγωνιστή μας. Ο Πολ Ράντολφ, ο ιδιοκτήτης του πάρκου Τρέιλερ, είχε καλέσει αστυνομία όταν παρατήρησε ότι ο Άλαν και ο Μπάρι είχαν κάτσει για αρκετή ώρα και ανησυχούσε για τη Ρόουζ. Ο Άλαν προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και έτσι ο πράκτορας Nightingale ανοίγει πυρ εναντίον του. Αναγκάζεται να φύγει μέσα στο δάσος για να αφήσει πίσω τον Μπάρι ακόμα κοιμισμένο. Τότε ξεκινάει μια καταδίωξη από διάφορους πράκτορες και ο Άλαν προσπαθεί να ξεφύγει, μέχρι που αυτή η καταδίωξη καταλήγει σε λουτρό αίματος καθώς εμφανίζεται η σκοτεινή παρουσία. Ένα ελικόπτερο που πετούσε πάνω από τον Άλαν καταρρύπτεται από ένα μήνο πουλιών. Μέσα από το κυνηγητό βλέπει το ραδιοφωνικό σταθμό και θυμάται ότι συνάντησε ο φεριμπότ τον παρουσιαστή Pat Main. Αρχίζει να κατευθύνεται προς τα εκεί με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει τον Άλαν για να φτάσει στο ανθρακοριχείο. Φτάνοντας λοιπόν, ο Pat αναφωνεί ζωντανά στο ραδιόφωνο ότι ο Άλαν Βέικ έφτασε στο σταθμό και ελπίζει να πάρει μια συνέντευξη από αυτόν. Άθελά του αποκαλύπτει την υποθεσία του πρωταγωνιστή μας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αμέσως η τοπική αστυνομία και το FBI, συμπεριλαμβανόμενου του Nightingale, ο οποίος ανοίγει πυρ για άλλη μια φορά, σχεδόν χτυπώντας τον Άλαν και τον Μπατ, οπότε ο Άλαν καταφέρει να ξεφύγει για ακόμα μια φορά. Καθώς περπατά μέσα στο δάσος, λαμβάνει μια κλίση από την Άλις, που του λέει πόσο μόνη νιώθει και πως την κρατούν μέσα στο σκοτάδι. Την ίδια στιγμή, ο Άλαν παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που ακουγόταν, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Μόλις ο ίδιος αρχίζει να ανατέλει, βρίσκει ένα αυτοκίνητο και κατευθύνεται προς το ανθρακοριχείο. Φτάνει στην ώρα του,
αλλά θα πρέπει να περιμένει έως αργά το βράδυ, καθώς ο Ben Mott δεν φαίνεται ποτέ. Αργότερα λοιπόν λαμβάνει μια κλίση από τον Ben Mott που του λέει να τον βρει στο Mirror Peak, διαφορετικά θα σκοτώσει την άλλη. Συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει άλλη επιλογή, συμφωνεί και ξεκινάει. Καθώς περνάει μέσα από παλιά κτίρια, παρατηρεί έναν ομοστρόβιλο να τον ακολουθεί στην ίδια κατεύθυνση. Αφού περάσει μέσα από ένα παλιό ρηχείο, ο Άλαν ακούει τον απαγωγέα να του φωνάζει. Τότε ο Ben Mott αρχίζει να κλαίει και αποκαλύπτει ότι δεν είχε ποτέ τη γυναίκα του. Η σκοτεινή παρουσία είναι εκεί και αρπάζει τον Ben Mott. Αρπάζοντας μία φωτοβολίδα, ο Άλαν πέφτει από τον γκρεμό. Για άλλη μια φορά βλέπει οράματα, αλλά αυτή φορά με την άλλη. Τότε μία άγνωστη φιγούρα τον σώζει. Ο Άλαν μέσω ενός οράματος είδε την άλλη και μετά τον Dr. Hartman που του λέει να παραμείνει ήρεμος και ότι έβλεπε αυταπάτες. Ο Άλαν σύντομα ξυπνά στο Carlton Lake Lodge, το οποίο κάποτε ήταν ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί τώρα ως ψυχιατρικό Ινστιτούτο για καλλιτέχνες με επικεφαλής τον ίδιο τον Hartman. Ο Hartman κάνει στον Άλαν μια ξενάγηση στο καταφύγιο και του λέει ότι η γυναίκα του έχει πεθάνει και ότι όλα τα γεγονότα που συνέβησαν ήταν από κύματα της φαντασίας του. And you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, συναντά δύο ασθενείς που τους είχε δει για πρώτη φορά όταν έφτασε στο Bright Falls, τους Anderson Brothers, δύο μέλη του συγκροτήματος All Gods of Asgard. Τότε τα αδέρφια λένε στον Άλαν να πάει στη φάρμα τους για να βρει ένα τραγούδι που έγραψαν και ερμήνευσαν για την Lady of the Night. Στη συνέχεια, ο Άλαν επιστρέφει στο δωμάτιό του και του ζητείται το προσωπικό να προσπαθήσει να γράψει κάτι. Καθώς αρχίζει να πέφτει νύχτα, έμεσα το προσωπικό, ο Μπίρτς, ακούει κάποιους θορύβους στον κάτω όροφο και πηγαίνει να ερευνήσει. Όταν ο Άλαν τον ακολουθεί, ανακαλύπτει ότι οι Άντερσον έχουν αρχίσει και προκαλούν κυριολεκτικά σαματά, χτυπώντας με ένα σφυρί ένα άλλο μέλος του προσωπικού, την νοσοκόμα Σεκλέρ, αναγκάζοντας τον Μπίρτς να κλειδωθεί για να κρυφτεί από αυτούς. Ο Άλαν τότε προσπαθεί να αποδράσει από το καταφύγιο και σε ένα δωμάτιο βρίσκει ένα μαγνητόφωνο που είχε ηχογραφημένη την κλίση του Hartman και της άλλης. Συνειδητοποιεί ότι αυτή η ηχογράφηση είχε υποστεί επεξεργασία, ώστε να ακούγεται σαν την άλλης στα τηλεφωνήματα που έλαβε προηγουμένως από τον Ben Mott. Σε ένα άλλο δωμάτιο συναντά τον Barry, τον οποίο έκλεισε ο Hartman. Εισβάλλουν στο γραφείο του για να πάρουν όλες οι χειρογραφές σελίδες που είχε προηγουμένως μαζέψει ο Άλαν. Εκείνη τη στιγμή, ο Hartman μπαίνει μέσα και ζητάει από τον Άλαν να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν κάτι υπέροχο με τη δύναμη της λίμνης. Ο Άλαν τότε τον απειλεί με όπλο και η σκοτεινή παρουσία εμφανίζεται. Τότε δραπετεύει από το γραφείο κλειδώνοντας τον Έμιλ μέσα στο σκοτάδι. Μέσα σε όλο το χάος, ο Άλαν καταφέρει να δραπετεύσει και σύντομα ξανασμίγει με τον Μπάρι, αλλά του χωρίζει μία πύλη. Ο Άλαν θα πρέπει να κάνει πολύ δρόμο για να βρει τον Μπάρι. Περνάει μέσα από ένα λαμπύρυθο και εκεί συναντάει τον Μπίρτς, ο οποίος είχε μετατραπεί σε Τέικεν. Αφού τον νίκησε, συναντιέται ξανά με τον Μπάρι.
Τότε οι δυο τους πολεμούν ένα κύμα από Taken και καταφέρουν να ξεφύγουν από το καταφύγιο. Ενώ ο Barry θέλει να φύγουν από το Bright Falls, ο Alan του λέει ότι πρέπει να φτάσουν στο αγρόκτημα Anderson, καθώς υπάρχει κάτι εκεί που μπορεί να τους βοηθήσει στην έβρεση της άλλης. Ενώ είναι κοντά σε ένα γκρεμό, η σκοτεινή παρουσία τους εξαπολύει ξανά επίθεση, ρίχνοντάς τους αυτή τη φορά βράχια, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει, αν και ο Alan και ο Barry καταφέρουν να ξεφύγουν χωρίς να τραυματιστούν. Μπορεί να σώθηκαν, όμως οι δρόμοι τους χωρίστηκαν για ακόμα μια φορά και συμφωνούν να συναντηθούν στη φάρμα. Καθώς ο Alan κατευθύνεται προς αγρόκτημα, εντοπίζει ένα φορτηγό που πηγαίνει προς ένα σπίτι. Ο Alan φτάνει εκεί και ακούει να ουρλιάζουν στον επάνω όροφο. Εκεί βρίσκει τον Walter Snyder που ήταν θανάσιμα πληγωμένος, τον οποίο ο Alan συνάντησε για λίγο στο αστυνομικό τμήμα κλειδωμένο. Ο Walter αναφέρει πως ο καλύτερος του φίλος, ονόματι Danny, δέχτηκε επίθεση και του λέει πως ήρθε αναζητώντας ένα ποτό που φτιάχνουν οι Anderson, καθώς με αυτό μπορούσες να δεις οράματα. Ο Walter δεν καταφέρει να επιζήσει. Αν και λίγο μετά ο Danny, που έχει γίνει Taken, επιτίθεται στον Alan Wake χωρίς καμία επιτυχία. Δεν αργεί λοιπόν ο Alan να συναντηθεί επιτέλους με τον Barry στη φάρμα, αλλά ξαφνικά ένας μήνος Taken τους επιτίθεται. Και μέσα σε μία από τις καλύτερες αποστολές που έχουμε συναντήσει σε βίντεο παιχνίδι, καταφέρουν να τους νικήσουν, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται το The Children of the Elder God. Ο Alan και ο Barry φτάνουν τελικά στο σπίτι των Anderson και όταν ανοίγουν το ρεύμα ακούν ένα δίσκο με το όνομα Lady of the Night. Ακούν το τραγούδι και κάποιοι στίχοι λέγαν το εξής. Ο Alan συνειδητοποιεί ότι η κυρία του φωτός είναι στην πραγματικότητα η Cynthia Weaver. Ο Alan και ο Barry αποφασίζουν να περιμένουν μέχρι το πρωί για να βρουν τη Cynthia, αλλά στο μεταξύ αποφασίζουν να μεθύσουν. Το ποτό που ήπιαν περιείχε αφιλτράρι στο νερό από τη λίμνη Cauldron όπου ζει η σκοτεινή παρουσία και ο Alan έχει ένα όραμα για την εβδομάδα που δεν θυμόταν τίποτα. Εκείνη την εβδομάδα αναγκάστηκε να γράψει μια χειρόγραφη σελίδα για να σώσει την άλλη. Κάποιο μέρος του μυαλού του κατάφερε να γράψει για τον Thomas Jane's ιστορία, για το ότι θα έσωζε τον Alan, ο οποίος στη συνέχεια κατάφερε να δραπετεύσει μια εβδομάδα αργότερα με το ίδιο αυτοκίνητο που τράκαρε. Στη συνέχεια, ο Alan ξυπνά και ο πράκτορας Nightingale στέκεται από πάνω του για να το συλλάβει. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Καθώς ο Alan ξυπνά φυλακισμένος, έχει περίεργα οράματα σχετικά με την κυρία του φωτός, τη Cynthia Weaver. Λίγο αργότερα, ο πράκτορας Nightingale και η Sarah Breaker περνούν την πόρτα, αν και η Σάρα φαινομενικά είναι ενοχλημένη με τον Nightingale για τις πρόσφατες ενεργειές του. Ο Nightingale εξηγεί πως έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να φυλακίζει για πάντα τον Alan σχετικά με το χειρόγραφο, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού πράκτορα. Καθώς τα φώτα τρεμοπαίζουν, ο Alan αρχίζει να έχει ένα περίεργο όραμα και κουλουριάζεται από τον πόνο στο πάτωμα. Ενώ η Σάρα προσπαθεί να τον ηρεμήσει, ο Nightingale πιστεύει ότι προσποιείται και το σημαδεύει με ένα όπλο. Ωστόσο, ο Nightingale θυμάται αυτά τα γεγονότα, καθώς τα έχει διαβάσει σε μια χειρόγραφη σελίδα. Καθώς πιάνει τις χειρόγραφες σελίδες που έχει, τον τραβάει έξω από το δωμάτιο του κεγιού της φυλακής ένας θεμοστρόβιλος και εκεί τα φώτα στο σταθμό σβήνουν. Ο Alan λοιπόν λέει στη Σερίφη ότι μπορεί να καταπολεμηθεί το σκοτάδι μόνο με το φως
και ότι πρέπει να δει τη Cynthia Weaver. Μετά την ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτρια στο σταθμό, η Σάρα τους λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ελικόπτερο για να φτάσουν πιο γρήγορα. Η Σάρα ζητά τον Μπάρι να μείνει στο αστυνομικό τμήμα με μια σημαντική δουλειά, να καλεί μια λίστα με αριθμούς και να τους δίνει μια κωδική λέξη Night Springs. Τους λέει ότι για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το ελικόπτερο πρέπει να πάρουν το κλειδί από το Δημαρχείο. Τότε ο Άλαν και η Σάρα ξεκινούν προς το Δημαρχείο, αν και πρέπει να πολεμήσουν ορδές από Taken ενώ διασχίζουν την πόλη. Τελικά φτάνουν στο Δημαρχείο και παίρνουν το κλειδί. Μόλις βγουν από το κτίριο, βλέπουν τον Μπάρι να τρέχει στο δρόμο τρέχοντας και να αποφεύγει αντικείμενα που του πετάνε. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο πετάγεται προς την κατεύθυνσή του, αλλά προλαβαίνει να μπει σε ένα από τα κτίρια πριν καταπλακωθεί. Ο Άλαν και η Σάρα συνειδητοποιούν ότι για να φτάσουν κοντά του πρέπει να πάνε από γύρω, αλλά ούτε ή αλλιώς είναι προς την κατεύθυνση του ελικοπτέρου. Αφού διασχίσουν την εκκλησία, τους σταματάει ένα μεγάλο Taken, αλλά τους σώζει ο Μπάρι που φοράει ένα προβολέα και χριστουγεννιάτικα φώτα για προστασία. Τελικά οι τρεις τους μπαίνουν στο καλά φωτισμένο δωμάτιο, όπου ο Άλαν βρίσκει τόσο μια σελίδα γραμμένη από τον Thomas Zane, όσο και το clicker που αρχικά έδωσε στην άλλη. Η σελίδα εξηγεί πόσο ο Άλαν έλαβε το clicker ως παιδί, καθώς και το τι πρέπει να κάνει για να νικήσει το σκοτάδι. I can get to her now. I can finish this. Το έκτο επεισόδιο ξεκινάει με ένα flashback. Διαδραματίζεται 2 χρόνια νωρίτερα και δείχνει τον Άλαν να ξυπνά στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη μετά από ένα hangover. Αφού έβαλε τα γυαλιά ηλίου του και πήρε παυσίπονα, παρατηρεί ένα μήνυμα από τον Μπάρι στον τηλεφωνητή που του λέει να παρακολουθήσει τη συνέντευξή του στην εκπομπή του Χάρι Γκάρετ. Η συνέντευξή του είναι η προώθηση του νέου του βιβλίου The Sudden Stop. Τότε η Άλις μπαίνει στο διαμέρισμα, αλλά ο Άλαν είναι αρκετά απότομος μαζί της. Η Άλις του λέει να πάει για ύπνο και τότε ο Άλαν αντιλαμβάνει τη συμπεριφορά του και ζητά συγγνώμη, υποστηρίζοντας η περιοδία για το βιβλίο του τον έχει στρεσάρει. Στο τώρα λοιπόν, ο Άλαν, ο Μπάρι, η Σάρα και η Σύνθια στέκονται στο καλά φωτισμένο δωμάτιο. Ο Άλαν πατά το κουμπί του κλίκερ και αναρωτιέται αν έχει επηρεάσει κάτι, αν και φαινομενικά δεν συνέβη τίποτα. Ο Άλαν τους λέει ότι πρέπει να φύγει για τη λίμνη Κάλντρον, καθώς πρέπει να διαβάσει τη σελίδα που έχει μείνει στη γραφομηχανή για να ολοκληρώσει την ιστορία. Τους λέει ότι πρέπει να πάει μόνος, γι' αυτό λέει αντίο στον Μπάρι που αρχίζει και βάζει τα κλάματα. Καθώς ο Άλαν φτάνει ξανά στην κορυφή του φράγματος, διαπιστώνει ότι ξαφνικά έχει γίνει μέρα, πιστεύοντας ότι το clicker το έκανε αυτό με κάποιο τρόπο. Βρίσκει ένα αυτοκίνητο και αρχίζει να οδηγεί προς την Cauldron Lake. Τελικά, η σύραγγα που πρέπει να περάσει είναι αποκλεισμένη, οπότε πρέπει να πάει με τα πόδια. Καθώς προχωρά μέσα από το τούνελ, έχει περισσότερα οράματα και ξαφνικά η μέρα μετατρέπεται σε νύχτα, όπου οι Taken μπορούν να επιτεθούν ξανά. Τελικά, φτάνει σε Cauldron Lake, όπου τον περιμένει η Barbara Jagger, που στέκεται στη μέση ενός μεγάλου ανεμοστρόβιλου. Ο Άλαν βρίσκει ένα όπλο και φωτοβολίδες και πυροβολεί τον ανεμοστρόβιλο μέχρι να εξασθενήσει. Καθώς ο ανεμοστρόβιλος και η Μπάρμπαρα εξαφανίζονται, ο Άλαν στέκεται στην άκρη ενός βράχου πάνω από τη λίμνη. Πηδάει όπως ακριβώς του ζητούσε σελίδα και πριν χτυπήσει στο νερό η οθόνη μαυρίζει. Τότε ο πρωταγωνιστής μας ξυπνά στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, με την Άλις να είναι ξαπλωμένη δίπλα του. Όλα του φαίνονται λάθος, καθώς η Άλις ισχύριζεται ότι ο Άλαν φοβά το σκοτάδι, που είναι φόβος που η ίδια έχει. Καθώς περπατά μέσα στο διαμέρισμα, η Άλις τηλεμεταφέρεται μπροστά του. Όταν φτάνει στο σαλόνι, βλέπει να υπάρχει η λέξη clicker. Όταν φωτίζει τη λέξη με το φακό, εμφανίζεται μπροστά του το clicker και το πατάει. Το διαμέρισμα εξαφανίζεται και τότε βλέπουμε τον Thomas Zane να επιπλέει. Mm-hmm.
must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Don't mind him. He's Mr. Smith. Your friends will meet him when you're gone. Use the clicker. Ο Ζέιν λέει στον Άλαν ότι πρέπει να φτάσει στην καμπίνα για να νικήσει την Μπάρμπαρα. Ξαφνικά, όρθιος δίπλα του, εμφανίζεται ένα αντίγραφο τον Άλαν, τον οποίο Ζέιν αποκαλεί κύριο Σκράτς. Ο Ζέιν λέει ότι ο Σκράτς θα είναι αυτός που θα επιστρέψει στον πραγματικό κόσμο. Ο Άλαν τότε βρίσκεται στο Dark Place. Μπαίνει μέσα και βρίσκει την Μπάρμπαρα να στέκεται εκεί με μία τρύπα στο στήθος του. Ισχυρίζεται ότι θα βρει ένα νέο σώμα να αποκτήσει και ο Άλαν βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα με το κλίκερ στο χέρι. Πατώντας το, η Μπάρμπαρα γεμίζει φως και καίγεται. Ο Άλαν πηγαίνει στον επάνω όροφο στο δωμάτιο που βρίσκεται η γραφομηχανή και τελειώνει την ιστορία. Βλέπουμε τότε ένα flashback του Άλαν που πηδά στη λίμνη για να σώσει την Άλις. Στη συνέχεια, η Άλις εμφανίζεται να κολυμπάει έξω από την Gadron Lake για να κάθεται στην αποβάθρα, φωνάζοντας το όνομα του άντρα της, με το σπίτι να έχει εξαφανιστεί και τον Άλαν να μην φαίνεται πουθενά. Και εδώ τελειώνει το Άλαν Wake. Το Sam Lake αποφάσισε να αυξήσει την αγωνία με μία του μόνο πρόταση. Δεν είναι λίμνη, είναι ωκεανός. Αυτή η πρόταση αποτελεί ένα βαθύ και φιλοσοφικό ισχυρισμό που είναι ανοιχτός για πολλαπλές ερμηνείες. Η λέξη λίμνη εδώ αντιπροσωπεύει τη φαντασία και την επιφάνεια της πραγματικότητας. Είναι το γνωστό και ορατό κομμάτι του κόσμου. Αυτό που μπορεί να κατανοηθεί εύκολα και να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, ο ωκεανός συμβολίζει το άγνωστο, την αβεβαιότητα και την απέραντη πολυπλοκότητα. Είναι ο τόπος όπου όλα τα μυστικά και αντιφάσεις κρύβονται, απαιτώντας προσεκτική εξερεύνηση και κατανόηση. Ο Άλαν λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσει τον ωκεανό, δηλαδή την πολυπλοκότητα και την ανεξέλεκτη φαντασία, που είναι ένα ανεξερεύνητο κομμάτι του κόσμου. Πρέπει να αντιμετωπίσει αντιφάσεις και μυστήριους χαρακτήρες προκειμένου να καλύψει την αλήθεια και να αποκαλύψει τα μυστικά που τον περιβάλλουν. Επίσης, αυτή η πρόταση μπορεί να αντιπροσωπεύει την αντίφαση και τη διτότητα που υπάρχει στον κόσμο του παιχνιδιού. Ο Άλαν Wake βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον πραγματικό κόσμο και τον κόσμο της φαντασίας, που δημιουργεί με τις γραφές του. Αυτή η αντίφαση αντανακλά με τη διαρκή αναζήτηση της αλήθειας και την πάλι με τις αντιφάσεις της πραγματικότητας. Τέλος, η πρόταση μπορεί να επισημαίνει την ιδέα της ατελείωτης αναζήτησης και της απέραντης περιπλάνησης. Ο Άλαν Wake δεν σταματά ποτέ την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και το άγνωστο, καθώς συνεχίζει να εξερευνά τον κόσμο του αντιμετωπίζοντας διάφορες απειλές και εμπόδια. Η φράση υπογραμμίζει την αντίφαση για την ατελείωτη αναζήτηση της αλήθειας που χαρακτηρίζει το παιχνίδι και το χαρακτήρα του Άλαν Wake. Είναι ένας τρόπος να εκφραστεί η πολυπλοκότητα του κόσμου και δυσαφήγει στο παιχνίδι για να δηλωθεί ότι η πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι εμφανίζεται στην επιφάνεια. It's not a lake. It's an ocean.